Σας καλωσορίζουμε στην κοπή πίτας της Παγκριτίου, που όπως έχει καθιερωθεί, έτσι γίνεται και φέτος σε πλοίο ξανή. Θα καλέσω τον πρόεδρο να προλογίσει την εκδήλωση για να κόψουμε την πίτα μας. Παρακαλώ πολύ να καθίσετε κάτω για να βλέπουν όλοι και υπάρχουν τηλεοράσεις σε όλο το πλοίο ώστε να βλέπετε την εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ. Πανοσιολογιότατε πατέρα Θεολόγια Αλεξανδράκη, εδεσιμότατε πατέρα Χρήστο Τζανουδάκη, κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πολιτευτές, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε επίτιμε πρόεδρε της Παγκριτίου Ενώσεως, κύριοι πρόεδροι και εκπρόσωποι των κριτικών σωματείων, κύριοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής επικοινωνίας, συμπατριώτησες, συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκριτίου Ενώσεως σας καλωσορίζω στην σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστώ που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Οι συμπατριώτες μας της Αττικής, στις πρόσφατες εκλογές της Παγκριτίου Ενώσεως πριν από 2 μήνες, μας επέλεξαν για 4η συνεχόμενη φορά με το θριαμβευτικό μάλιστα ποσοστό του 69% για να διοικήσουμε το μεγάλο και ιστορικό σωματείο μας τα επόμενα 4 χρόνια. Διανύουμε λοιπόν φέτος τον πρώτο χρόνο της 4ης θητείας μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκριτίου Ενώσεως και προσπαθούμε πάντα να είμαστε κοντά στους συμπατριώτες μας, να υπηρετούμε και αυτούς και την Παγκρίτιο με τον καλύτερο τρόπο και γενικά να είμαστε αντάξιοι της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν. Στόχος είναι να αναδεικνύουμε και να επιβεβαιώνουμε τον ηγετικό ρόλο της Παγκριτίου Ενώσεως στο πολιτιστικό κίνημα της πατρίδος μας και πιστεύω ότι το κάνουμε κατά τον καλύτερο τρόπο και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Οι δυσκολίες αυτές, εκτός από ατομικές για όλους μας, έχουν πλήξει και τους πολιτιστικούς φορείς που υπηρετούμε τα σωματεία μας. Εμείς έχουμε ήδη προσαρμόσει τη λειτουργία μας και τις δραστηριότητες μας στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί. Πιστεύω ότι παρά τις δυσκολίες, ο πολιτισμός και η παράδοσή μας, που κατά κύριο λόγο εμείς υπηρετούμε, θα μας δώσουν τη δύναμη να σταθούμε όρθιοι. Τον χρόνο που πέρασε, αλλά και όλα τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζουν με την ίδια πάντα επιτυχία και συχνότητα τις εκδηλώσεις, πλέον τον 20 κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια. Με ποικίλο περιεχόμενο, επαιτειακές, ιστορικές, μουσικοχορευτικές, παρουσιάσεις βιβλίων, συναυλίες, εκδηλώσεις προβολής και προώθησης κριτικών προϊόντων και υπηρεσιών, την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή και πολλές άλλες. Μέσω του Ταμείου Αλληλοβοηθείας της Παγκριτίου Ενώσεως βοηθούμε συμπατριώτες μας που έχουν ανάγκη κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Κάνουμε παρεμβάσεις για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιδιαίτερη πατρίδα μας. Είμαστε μέσα στο πολιτιστικό κίνημα, κοντά στα σωματεία μας, παρόντες όπου μας ζητηθεί στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Προγραμματίζουμε και για το νέο χρόνο μεγάλη σειρά εκδηλώσεων και δράσεων. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την ΑΝΕΚ, τον πρόεδρο τον Γιώργο τον Κατσανεβάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιάννη τον Βαρδινογιάννη, και το Διοικητικό Συμβούλιο, που με μεγάλη προθυμία εδέχτηκαν το αίτημά μας για ακόμα μια χρονιά να γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας της Παγκριτίου σε ένα από τα πολυτελή πλοία τους. Μας προσφέρουν απλόχερα τη φιλοξενία τους και ό,τι θα επακολουθήσει. Ευχαριστώ τον πλοίαρχο, τον κύριο Πολομαρκάκη Μάρκο, τον αρχιθαλαμικόλο κύριο Πάνου Νεκτάριο, καθώς και όλο το πλήρωμα που από το πρωί προσπαθούν για να γίνει η παραμονή μας στο πλοίο άνετη και ευχάριστη. Ευχαριστώ τον Πάπη τον Σαλβαράκη για την καλή συνεργασία που είχαμε.